κύριε Πισάρη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με ένα και μοναδικό σκοπό να σας ενημερώσουμε για το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα με το θέμα του κυπέλλου Πισάρη. Να πληροφορηθείτε υπεύθυνα για όλα όσα θέλετε και πρέπει να γνωρίζετε. Αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα για να σας ζητήσουμε να είστε δίπλα μας και να στηρίξετε τη μεγάλη προσπάθεια για την επιστροφή της ομάδας στο σπίτι της, στον χώρο όπου τη στέγασαν οι πρόγονοί της πριν καν στήσουν τα δικά τους σπιτικά στην προσφυγική περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, κυρίες και κύριοι, και είμαι συνετής σε αυτό από την πρώτη μέρα κατά την οποία η ΑΕΚ έφυγε από την πόλη την οποία μεγαλούργησε για περίπου 80 χρόνια. Για εμένα δεν νοείται ΑΕΚ χωρίς Νέα Φιλαδέλφεια και για σας υποθέτω δεν νοείται Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς ΑΕΚ. Υπηρετείτε στα κοινά αυτής της περιοχής και γνωρίζετε καλύτερα από όλους τις δραματικές συνέπειες στη ζωή του τόπου μετά το γκρέμισμα του γηπέδου της ΑΕΚ που το αποτέλεσε το σύμβολο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό το σύμβολο θέλουμε όλοι μαζί να επαναφέρουμε στη θέση του και να αποκαταστήσουμε την ιστορική παραφωνία. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας. Επιστρέφουμε στο σπίτι μας για να φτιάξουμε ένα ποδοσφαιρικό και μόνο σαν αυτό που υπήρχε εδώ από 1930 και γύρω του αναπτύχθηκε ολόκληρη περιοχή. Η ΑΕΚ αφιέρωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια στη συνείδηση της ελληνικής επικράτειας και επιστρέφει για να συνεχιστεί αυτή η κοινή φορά. Εσπρέφει ο κύριος Καναρέλης. Θέλουμε να στήσουμε και πάλι το σπίτι της ΑΕΚ. Επισεχόμενη απόλυτα την ομοθεσία, όλες τις κείμενες διατάξεις, αλλά και την υποχρέωσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη ζωή των πολιτών της πόλης. Θέλουμε και πάλι να δώσουμε ζωή στην περιοχή, να τονίσουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της με τη δημιουργία του Μουσείου του Προσφυγικού Ελληνισμού, να φέρουμε 1.000.000 κόσμο το χρόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, να τονώσουμε την πεσμένη εμπορική της κίνηση και να δώσουμε χαρά και δικαιώνοντα τα εκατομμύρια των φιλάθλων αυτής της ομάδος, δίνοντας τέλος στο δεύτερο ξεριζωμό τους. Στα σχέδιά μας δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που επιβαρύνει την πόλη. Ούτε εμπορικά κέντρα, ούτε ένα αρχιτεκτονικό τέρας που θα παραβίαζε τους εντελεστές δόμησης, ούτε το παραμικρό που δεν θα έχει σχέση με ένα πανέμορφο γήπεδο που θα παραπέμπει στις ιστορικές καταβολές της ΑΕΚ της περιοχής. Το γήπεδο που θα δείτε σε λίγο έχει φτιαχτεί σε βυζαντινή αρχιτεκτονική. Μιλάμε για την αναγέννηση της Νέας Φιλαδέλφειας και για την πλήρη αναβάθμισή της. Η ΑΕΚ επιστρέφει για να αναστήσει τη Νέα Φιλαδέλφεια, για να προστατεύσει και να φροντίσει το άλλο που ήταν κάποτε το καμάρι της, για να συνεργαστεί με το Δήμο σε όλες τις αναγκαίες και λειτουργικές παραβάσεις που πρέπει να γίνουν σε απόλυτη συνεργασία μαζί σας. Οι Κυριακές μας πρέπει και πάλι να επιστρέψουν εδώ που τη ζήσαμε, εδώ που μεγαλώσαμε. Από εσάς θέλω ένα πράγμα. Θέλω να γνωρίζω αν μπορώ να υπολογίζω σε όλους σας, αν είστε μαζί μας όλοι σας, αν την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στηρίζουν και όχι απλώς ανέχονται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητάω την ομόφωνη έκκληση από εσάς, όχι για λόγους εντυπώσεων, αλλά να στείλουμε το μήνυμα ότι η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι και πάλι μαζί. Και επιθυμώ να ακούσω από εσάς με την ίδια ειλικρίνεια και χωρίς την παραμικρή σκοπιμότητα, αν θα είστε μαζί μας, εάν θεωρείτε ότι υπάρχει ο παραμικρός λόγος για να σταθείτε απέναντι. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από σκοπιμότητες. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουμε όλοι τα χαρτιά μας για να εργαστούμε από εδώ και στη συνέχεια για τον κοινό σκοπό.
Περιμένω τις ξεκάθαρες θέσεις σας, αφού πρώτα δείτε την παρουσίαση από τον κύριο Αγγελόπουλο και μετά, ειλικρινά, θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε ό,τι ακριβώς θέλετε για να φύγει οποιαδήποτε σκέψη ή μπορεί να έχετε ότι κάτι άλλο σκεφτόμαστε που δεν θα αρέσει την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.